Θέλω να πάμε λίγο στις κινητοποιήσεις. Κινητοποιήσεις με πρωταγωνιστές, μαθητές καλλιτεχνικών σχολείων. Πόσες φορές και σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε καταγράψει το ρεπορτάζ. Παιδιά που προχωρούν σε κατάληψη, παιδιά που βγαίνουν στους δρόμους και προσέξτε, έχουν δίπλα τους και τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς τους. Από τη μία βέβαια η υποστελέχωση, από την άλλη βέβαια το κτηριακό. Η κινητοποίηση τώρα του καλλιτεχνικού σχολείου Ηρακλείου εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο κινητοποιήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο καλλιτεχνικών σχολείων. Θέλω να πάμε λίγο σε αυτούς τους συμπαραστάτες των παιδιών. Στον κύριο Ιωάννη Γερογιάννη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου. Την καλησπέρα μας, κύριε Γερογιάννη. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ πολύ για την υποχρέωσή μας. Ευχαριστώ και εγώ για το κάλεσμά σας. Να ευχαριστήσω καταρχήν σήμερα όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση αυτή που κάναμε. Για μας ήταν γιορτή, ενώ έχει τη μορφή διαμαρτυρίας. Θέματα τα οποία θεωρούμε αυτονόητα και πάρα πολλοί νομίζουν ότι δεν υπάρχουν, γιατί μιλάμε για σχολείο, τελικά όχι μόνο υπάρχουν, είναι προβλήματα τα οποία διονύσονται χρόνια. Όπως σωστά αναφέρατε, τα παιδιά φτάσανε στο απροχώρητο για θέματα τα οποία είναι τόσο σημαντικά και με λίγη βούληση από τους υπεύθυνους μπορούν τα περισσότερα από αυτά να λυθούν. Κάποια άμεσα, κάποια αργότερα. Να μας αναφέρετε κάποια από αυτά. Βεβαίως. Θα αναφερθώ λοιπόν σε πρώτο και κύριο το κτηριακό. Το συγκεκριμένο σχολείο καλλιτεχνικό Ηρακλείου στεγάζεται στη βάση Γουνών. Τα μισά του κτίρια, μάλλον ο μισός χώρος αιθουσών που γίνονται τα μαθήματα είναι παλιά κτίρια της βάσης, τα άλλα μισά είναι λιόμενες αίθουσες. Έχουμε φτάσει στο σημείο λοιπόν οι λιόμενες αίθουσες κυρίως να έχουν προβλήματα με τις βροχές και να στάζουν νερά μέσα. Τα παιδιά κάποιες φορές λόγω κρύου και λόγω της υφής της αίθουσας να είναι με κουβέρτες αγκαλιασμένα για να κάνουν μάθημα. Και δεν θα μιλήσω πλέον για κάποιες αίθουσες οι οποίες έχουν πατώματα με τρύπες, γιατί από τον καιρό αυτά έχουν χαλάσει. Μάλιστα. Και βέβαια... Ζητάμε καιρό. Ναι, ναι. Ζητάμε πάρα πολλές φορές. Έχουμε έρθει αρκετές φορές σε επαφή με τους φορείς και με το Δήμο Χερσονήσου και με το Δήμο Ηρακλείου. Έχουμε αναφερθεί. Υπάρχει βούληση, αλλά υπάρχει καθυστέρηση, μεγάλη καθυστέρηση. Αυτά τα προβλήματα εγώ προσωπικά τα καταγράφω και τα αναφέρω την τελευταία δεκαετία, η αλήθεια είναι. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Κάνετε. Απολύτως τίποτα, κοιτάξτε, κύριε Γιάννη. Εγώ είμαι στο Σύλλογο Γονέων του Καλλιτεχνικού από πρώτη γυμνασίου που βρίσκεται το παιδί μου εκεί πέρα. Έξι χρόνια. Που είναι τα προβλήματα παραμένουν. Ναι. Σωστά. Ναι. Τα προβλήματα, κόρη πάει δευτέρα ηλικίου αυτή τη στιγμή, τα προβλήματα παραμένουν. Παρέλαβα από το προηγούμενο σύλλογο τα ίδια προβλήματα και τα διαιωνίζουμε. Για πέρα ποιους... των αιθουσών, τα οποία είναι ναι. χαλασμένες, δεν υπάρχουν και αρκετές αίθουσες για να κάνουν τα παιδιά, οι καθηγητές των κατευθύνσεων, τα μαθήματά τους και να κάνουν σε προάβλια και σε διαδρόμους, να βγαίνουν και να κάνουν μάθημα. Έτσι, μετά από τόσα χρόνια. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Πόσα παιδιά φοιτούν, οι μαθητές, ο αριθμός των μαθητών. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είναι νομίζω γύρω στα 322 άτομα, 322 παιδιά μαζί με το γυμνάσιο Λύκειο. Έτσι. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Μάλιστα. Θα συνεχίσω λοιπόν ναι. με το υπόλοιπο θέμα ότι όταν κάποια παιδιά δώσουν εξετάσεις και ενταχθούν στον χώρο του καλλιτεχνικού, γυμνάσιο και λύκειο, τελειώνοντας, δεν έχουν κάποια πιστοποίηση και κάποια αναγνώριση ότι κάναν κάποια σπουδή συγκεκριμένα στο χορό, στα εικαστικά, στο θέατρο. Το ζητάμε χρόνια αυτό. Θέλουμε άμεσα να κοιτάξει η πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας, αυτό το πράγμα να διορθωθεί. Το θεωρούμε λάθος. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να δημιουργηθούν και αντίστοιχες σχολές, έτσι ώστε τα παιδιά δίνοντας πανελλήνιες να έχουν κάπου κατεύθυνση να συμπληρώσουν και να πάρουν την αντίστοιχη μοριοδότηση λόγω της φοιτησής στο καλλιτεχνικό. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Από και μετά, σε εμάς, εδώ πέρα στο Ηράκλειο, έχουμε πρόβλημα με τη σύντηση. Τρώμε το φαγητό στα όρθια. Το παίρνουμε στα όρθια και φεύγουμε. Δεν υπάρχει αίθουσα για να κάτσουν τα παιδιά μισή ώρα που δικαιούνται να κάνουν διάλειμμα. Για την ώρα του φαγητού, να πάρουν το φαγητό να κάτσουν σωστά και ωραία να φάνε. Το παίρνουν στα χέρια, μετά από διαμόρφωση και μετά από ειδικές συμφωνίες, την ώρα που σχολάνε για να φύγουν.
να το φάνε στο σπίτι. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, έτσι, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Γεωργιάννη, ζητήματα όντως που δεν έχουν δοθεί λύση. Και η αλήθεια είναι, για ποιους λόγους πιστεύετε ότι κολυσιεργούν, ότι καθυστερούν οι πρωτοβουλίες, οι δράσεις? Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και έχω εδώ πέρα μια λίστα με διάφορα πράγματα τα οποία, αν έχουμε χρόνο, μπορώ να σας φέρω. Απλά δεν έχουμε νέα. Επειδή μας πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος. Για το σχολείο. Ναι, υπάρχουν πράγματα τα οποία, παράδειγμα, δεν έχουμε με εργαστηριακό εξοπλισμό. Και εξοπλισμό για τα καλλιτεχνικά μαθήματα. Τα οποία τις περισσότερες φορές ήταν αυτό απαιτείται. Κάθε καθηγητής πρέπει να κάνει μια λίστα και τα παιδιά να βάλουν το χέρι στην τσέπη και οι γονείς μαζί. Έτσι. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, ας πούμε, τα μαθήματα να μην γίνονται όπως πρέπει. Το ζητάμε αυτό να είναι πάγιο και η πολιτεία να δίνει τα απαραίτητα υλικά που χρειάζονται για να γίνουν τα μαθήματα αυτά. Από τη στιγμή που οριζόμαστε ως καλλιτεχνικό, υπάρχουν ειδικές καταστάσεις. Υπάρχουν πράγματα σε βοηθικούς χώρους που δεν έχουν γίνει. Ξεκινήσανε και μείνανε χωρίς να τελειώσουν. Θέλουμε αλλαγή στις αίθουσες λιωμένων ή περισσότερες αίθουσες. Θέλουμε αίθουσα εργαστηρίου για τις φυσικής. Θέλουμε βοηθητικούς χώρους όπως το στέγαστρο που υπάρχει. Και έγινε με πάρα πολύ κόπο και με πρωτοβουλία. Μία σειρά θεμάτων, η αλήθεια είναι. Ξέρετε. Έτσι, είναι πολλά. Θέλω χρόνο για να σας τα αναφέρω και να σας το αναπτύξω, αν θέλετε. Ακριβώς. Εγώ υπόσχομαι. Σε σχέση με αυτό που με ρωτήσατε. Ολοκληρώστε, κύριε Γεωργιάννη. Υπάρχει καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων. Εγώ βλέπω, κύριε Γεωργιάννη, αλλού και στο Ηράκλειο. Εδώ στο Ηράκλειο βλέπω fast track διαδικασίες σε έργα και σε εγκαταστάσεις. Στη δική σας περίπτωση βλέπω καθυστερήσεις δεκαετιών. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Ίσως θα πρέπει λίγο οι υπεύθυνοι να το δουν λίγο πιο ζεστά. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Εγώ δεσμεύομαι. Σαν σύλλογος γονέων, στηρίζουμε αυτές τις δράσεις των παιδιών, γιατί είναι ειρηνικές, είναι δίκαιες. Και σας έχουν δίπλα τους. Και αν μη τι άλλο, θα πρέπει εμείς οι μεγάλοι να τους δώσουμε την αφορμή να παλέψουν και μετά και εμείς οι μεγάλοι να κάνουμε αυτό. Θα τα πούμε εδώ στο στούντιο. Να δώσουμε το δικαίωμα, κύριε Γεωργιάννη, να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Θα τα πούμε εδώ στο στούντιο. Δεσμεύομαι και με εκπαιδευτικούς και με εσάς και με μαθητές εδώ στην Κρήτη σήμερα. Το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.